όμως έντεχνο, λαϊκό, pop. Έλα βρεσά. Εγώ θέλω να παγγέλνει καβάφι, την έχεις. Αυτά είναι τα. Δεν έχω τέτοια μου. Ενοχή. Καλέ, αυτή είναι η παλιά στικούδη, ξεχάστε τι. Έχουμε αστρόμαυρη. Τι εννοεί. Εντεχνίλα. Τι εννοεί. Βάλτε το αμπέχονο, βγάλτε τα κραγιόν. Εγώ το βάλα. Κοιτάξτε το βίντεο στο Instagram, Κατερίνα. Βάλτε το φουλ, εγώ βάλτε το φουλ. Ναι, αλλά τραγουδάει ξένο κομμάτι. Ναι, αλλά με αμπέχονο. Σκοτώνει και εντάξει. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ, την ακούσουμε, εντάξει. Ναι, το πρόβλημά σου τώρα σε ένα ποιο είναι, τραγουδάει ένα pop τραγούδι, δεν τραγουδάει. Ποιος μίλησε για πρόβλημα, γιατί εδώ πέρα με κατηγορεί για κάτι που δεν υπάρχουν τη λέξη πρόβλημα. Είπε για έντεχνο, καλά λέει. Ήσουν ειρωνική. Ήσουν πάρα πολύ ειρωνική. Λες θέλεις το, να βγάλει τα κραγιόν και να βάλεις τα μπέχο. Εντάξει, επειδή έχει άλλη εικόνα ρε παιδιά, δεν την έχουμε συνηθίσει έτσι. Ότι από τη μία τα βγάζει, αλλά από την άλλη τα βάζει. Εμείς στο σπίτι έχει ένα μπουφανάκι. Νομίζω είναι ότι καλύτερο έχω ακούσει φέτος από Ελληνίδα τραγουδίστρια έχω που ακούμε. Και ο πρώτος που το λέει. Μια χαρά τραγουδάει. Παιδιά, μισό λεπτό. Μια χαρά τραγουδάει. Αυτό είναι ωραίο και εμένα μου αρέσει. Έχω δεχτεί και ελεκτική επίθεση δηλαδή στο παρελθόν σε αυτή την εκπομπή από τη Στικούδη για σχόλιά μου. Θα το πω. Εδώ είναι εξαιρετική. Εδώ δηλαδή εγώ θα τη έδινα σούπερ επιτυχία. Κολοτούμπα. Και τώρα κάνω κολοτούμπα. Αυτό πώ το πε. Μήπω σε πήρε ο Βαγγέλη ο Σερίφη. Όχι, η ίδια η Στικούδη είναι εξαιρετική. Υποκλίνομαι, Κατερίνα μου. Ζητώ συγγνώμη. Τώρα το χειροτερεύει. Ζητώ συγγνώμη. Αυτό όμω δεν κράτησε πολύ. Παιδιά πάντω. Μια χαρά είναι εδώ. Δεν κράτησε πολύ. Διότι μετά. Ξέρει και πιάνο. Ακριβώ παίζει πιάνο, το είδε. Εμένα μου αρέσει πολύ και αυτό το κομμάτι. Και το δουλεύει. Ακόμα και στι εμφανίσει στα μπουζούκια παίζει πιάνο. Αλήθεια. Και τη πάει. Το θέμα είναι ότι αυτό. Ναι. Δεν κράτησε πολύ το ασπρόμαυρο, έγινε έχρωμο. Ωραίο. Βγάλαμε και μερικά ρουχαλάκια, βάλαμε και μία μπότα, αλλά μέχρι πού φτάνει η μπότα. Performer είναι. Ποια είναι η πιο ψηλή μπότα που έχεις δει. Wow. Για το νέο βίντεο κλιπ. Απλό, pop. Συγχωρέστε με, αλλά αυτές οι μπότες. Παιδιά, εμένα μου αρέσει και αυτό έχω να σας πω. Θέμω... Γιατί να χαζεύω την Καρντάσια και να μην χαζεύω την Στικούδη, δεν κατάλαβα. Στικούδι. Αυτό είναι BDSM, αφέντρα και αυτές οι μπότες πολλούνται σε συγκεκριμένη... BDSM. Ας το φέρει άλλη φορά. Θέλω να μάθω τι είναι αυτό. Θα πούνε δεν είναι ραπ, είναι άλλη. Πολλούνται σε ειδικά καταστήματα αυτές οι μπότες. Διαφωνεί για τον BDSM. Προφανώς δεν ξέρεις το BDSM. Το BDSM τι είναι ρε. Είναι μόδα. Το BDSM είναι λίγο παιδί μου. Είναι BDSM αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά επειδή... Δεν πήγες και είδες την ταινία με την αφέντρα, τον αφέντη κτλ. Είναι λίγο. Κατάλαβες, τα έχουν λίγο οι αφέντρες αυτά μαζί με τα μαστίγια. Πολλούνται σε συγκεκριμένα sex shops αυτό το look. Δεν ξέρεις, δεν μ' αρέσει. Και διάλεξα. Να πω λίγο ότι δεν μ' αρέσει. Περίμενε λίγο. Εσένα, όχι αυτή την. Αυτή είναι η καλή φέρα. Αυτή είναι. Την άλλη θα δούμε. Η άλλη είναι πιο κυριλέ. Το προφίλ. Για πες μας τι δεν σ' αρέσει. Σας δεν αρέσει. Να σου πω ότι δεν μ' αρέσει. Που τα κάνει όλα. Δηλαδή και extreme μαλλί και extreme ρούχα και extreme μπότα. Είναι για βίντεο κλιπ. Μα είναι όμως όλα τσιμπημένα. Θέλω ένα. Παιδιά, κοίτα η Ακρόπολη. Κάτσε ρε, Σάσα, κοίτα την Ακρόπολη. Κοίτα, δηλαδή, πραγματικά η Ελλάδα. Πραγματικά. Πίσω στο βάθος. Ολυκαβητός ήταν. Μπερδεύτηκα. Αλίμονο. Μπερδεύτηκα. Εκεί που πήγαινες μικρός. Αλλιώς το είδα εγώ. Εκεί που πήγαινες μικρός. Δεν πήγαινε στο Ολυκαβητό, είμαι δυτικό προάστιο. Ότι είναι κούκλα, είναι κούκλα. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Απλά το άνοιγμα που έχουν οι μπότες είναι για το ύψος της κάθε γυναίκας. Δηλαδή για να. Στα οπίστη ανοίγουν σε όλες. Α, τις φτιάξανε για αυτό. Απλά μπορεί να γίνει και τραυματισμό. Αν αυτές, ας πούμε, τις βάλει η Νίκη Λεμονή, ας πούμε. Αν βάλει η Νίκη Λεμονή, θα είναι για υπνόσακος. Υπνόσακος, κανονικά. Θα κλειστεί μέχρι πάνω. Ποια είναι το κοριτσάκι, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καν. Δημοσιογράφος εκπομπής. Δημοσιογραφάρα, όχι δημοσιογράφος. Δημοσιογραφάρα. 5 ώρα εδώ κάθε μέρα. Μια χαρά είναι και αυτή η εμφάνιση για αυτό που κάνει. Δηλαδή, τι περιμένει. Όχι, απλά αισθάνομαι ότι έχει και ενοχές. Ότι ναι, με τα βγάζει, αλλά θέλει να κάνει και το άλλο. Καταλαβαίνεις. Επειδή πολλοί την κράζουνε. Θέλει να βγάζει και το άλλο το προφίλ για, για ξέπλυμα. Είναι stream αυτό. Είναι μισό, ωραίο. Μισό, γιατί θα τρελαθώ τώρα εδώ πέρα. Καλά, και μην μου πείτε, ότι δεν συγκρίνεται μία με την άλλη. Όχι, όχι, όχι. Λέω για άλλη αγορά. Η Lady Gaga που είναι καραϊκεντρική βγαίνει με μια μπριζόλα στη μούρη και μετά παίζει πιάνο κανονικά. Ναι. Είναι άλλη αγορά η το ξαναλέω. Η Gaga το έχει καταφέρει. Ναι, πώς δεν σε χαλάει και ξαφνικά σε χαλάει αυτή. Δεν με χαλάει. Μια φωνή που δεν κατάλαβε. Η Gaga... Άρα το θέμα είναι η φωνή. Γιατί εδώ πέρα λέει ότι είναι σαν να έχει ενοχές, ότι παίζει το πιάνο και. Αυτό εννοώ, ρε παιδί. Η Gaga έχει καλύτερη φωνή από τη Σικούδη. Ισχύει. Αλλά παρόλα αυτά. Θέλει που είσαι μαζί μας φέτος να μας το πει. Συγγνώμη, να πω κάτι μεταξύ μας. Έχει βγει κανένας ειδικός να πει ότι η Σικούδη έχει πολύ καλή φωνή. Αλήθεια πες. Όχι.
Καταλαβαίνετε. Μια... Είναι όμως μια pop τραγουδίστρια και πουλάει αυτό το πράγμα. Οπότε μου κάνει χαζό να λες το ίδιο ενοχές. Ναι, αλλά την ενδιαφέρει και η φωνή της, πίστεψέ με, γιατί είναι καλλιτέχνης. Και κάνει και μαθήματα. Και στεναχωριέσαι όταν δεν λέει κανείς γι' αυτό και λέει μόνο για τα μποπό σου και τα στήθη σου. Τις pop τραγουδίστρια συνήθως δεν λένε για τη φωνή. Και την Κάγκα λένε όμως. Ναι, okay, επειδή είπε την Κάγκα που δεν ναι, συγκρίνεται τώρα. Συγκρίνεται τώρα, είναι υπερβολική. Όχι, απλά επειδή μου το ανέφερε κύριο κυρία Φέη. Ε, παιδί μου, Ριάννα, δεν λένε ποτέ για τη Ριάννα τη ωραία φωνή που έχει. Ποιο συνάντησε τη Μίνα Δαμάκη. Κοκό. Η Κοκό. Η Μαρή Κοκό, μένουμε στον έντεχνο χώρο. Λοιπόν, η Μαρή Κοκό συνάντησε την κυρία Μίνα Δαμάκη. Ποια είναι η Μαρή Κοκό, παιδί μου. Η Μαρή Κοκολάκη. Μαρία Κοκολάκη. Ναι, αλλά ο κόσμο την ξέρει έτσι και το Instagram. Δεν κατάλαβα δηλαδή παρεξηγηθήκατε και γι' αυτό. Η Μαρή Κοκό. Έτσι είναι. Λοιπόν, η Μινά.